Καλησπέρα! Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ τη φίλη που έστειλε την ερώτηση αυτή, που την έστειλε με μήνυμα αυτές τις μέρες και επειδή είπαμε κάνουμε θεωρητικά vlogs περισσότερο αυτές τις μέρες, επέλεξα απόψε να το κάνουμε αυτό. Γιατί όταν δίνουμε πολλά, παίρνουμε αχαριστία. Αγαπημένη μου φίλη Θέκλα, καλησπέρα. Μόλις τώρα είδα ένα βίντεο σου το οποίο λες σχετικά για το χωρισμό σου. Άργησε η φίλη, δεν πήρε μια εβδομάδα να το παρήδηση. Αν και λόγω πολύ άσχημων συνθήκων μου σε έχω χάσει, δεν μπορώ να μην σου γράψω ότι με στενοχώρησε το προσωπικό σου θέμα. Ξέρω ότι για να πάρεις εσύ, και το γράφει με κεφαλαία το εσύ, αυτή την απόφαση είναι πέρα ως πέρα σοβαρή, όρημη και κατασταλαγμένη. Στην παρούσα φάση εγώ θα σου στείλω την αγάπη μου και σου εύχομαι ολόψυχα μετά τον θάνατο χωρισμού, το βάζει μέσα σε εισαγωγικά, μετά τον θάνατο χωρισμού, ο επόμενος κύκλος ζωής σου να σου δώσει ό,τι πραγματικά ζητάει η καρδιά, η ψυχή και το μυαλό σου. Σου μιλάει μια φωνή που εδώ και 12 μήνες που έχω χωρίσει πονάω κάθε μέρα περισσότερο και δεν μπορώ να το ξεπεράσω γιατί αγάπησα όσο τίποτα στον κόσμο. Έδωσα και πίστεψα πως και εκείνος ένιωσε τα ίδια για μένα. Δυστυχώς έφαγα χαριστία. Και το απόλυτο τίποτα. Τα στάδια του πένθους για μένα είναι ακριβώς τα ίδια 12 μήνες. Άμα λες ότι για 12 μήνες έχεις ακριβώς τα ίδια στάδια του πένθους, το πιο πιθανόν να έχεις καθυλωθεί στο στάδιο της κατάθλιψης. Τα στάδια του πένθους εναλλάσσονται και μέσα στη μέρα και μέσα στη βδομάδα και μέσα στους λίγους μήνες που διαρκεί το πένθος. Σε φιλώ γλυκά, μακάρι να πάρω λίγο από τη δύναμη σου και καρδούλες και φιλουλουδάκια. Για πένθος από απώλεια προσώπου για θάνατο, σήμερα γνωρίζουμε ότι μπορεί να πάνε τα στάδια του πένθους μέχρι και 18 μήνες. Αλλά από σχέση είναι πάρα πολύ να έχει ένα χρόνο που να είσαι στην καταθλιπτική φάση. Της απάντησα εγώ. Αγάπη μου, ένα, δεν γνωρίζεις αν πήρα εγώ την απόφαση και μάλιστα το γράψες και με κεφάλαια ήσουν τόσο σίγουρη. Δύο, αχαριστία τρώμε όλοι σίγουρα μέσα από ένα χωρισμό ή το βιώνουμε ως αχαριστία. Τρία, πενθώ κι εγώ δεν ξέρω πόσο θα πάρει. Μου απάντησε φίλη, καταρχάς ευχαριστώ που μου απάντησες. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια τι φταίει στη δική σου περίπτωση, όμως με στενοχωρεί αφάνταστα να μην ήταν δική σου απόφαση, γιατί νομίζω βλέποντας και τη δική μου περίπτωση πως πονάει περισσότερο αυτό. Άρα η φίλη εκφράζει εδώ την πεποίθηση ότι εάν μας χωρίσει ο άλλος, εάν μας πει χωρίζουμε, εάν μας εγκαταλείψει ή ακόμη και αν μας εξαναγκάσει στο να του πούμε εμείς να χωρίσουμε, ότι αυτό πονάει περισσότερο παρά αν πάρουμε εμείς ήδη την απόφαση να χωρίσουμε. Θα μιλήσω στη συνέχεια γι' αυτό. Δεν το λέω εγωιστικά, γράφει φίλη, αλλά γιατί εμένα τουλάχιστον με βρήκε αντίθετη με τα συναισθήματα μου κλπ. Ξέρω και λόγω ιδιότητας και από αυτό που βλέπω από σένα, ότι εσύ θα το περάσεις καλύτερα εντός εισαγωγικών το πένθος. Ίσως γρηγορότερα και παλεύοντας την κάθε μέρα που φεύγει, ώστε η επόμενη να σε βρει κάπως λυτρωμένη. Τουλάχιστον γλυκιά μου Θέκλα, σου εύχομαι ολόψυχα αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου, φίλη. Και το αντεύχομαι με περίσσια δύναμη και ζέση. Να το ξεπεράσεις κι εσύ, έστω και τώρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί όταν δίνουμε πολλά, αυτό δεν το βλέπει ο άλλος και να εκτιμάει αυτό που του δίνεται, αλλά ζητάνε κι άλλα σαν βαρέλι δίχως πάτο. Μήπως πρέπει να μην δίνουμε τόσα? Μα τότε δεν θα είμαστε εμείς. Δεν ξέρω, τα έχω χάσει με τη ζωή μου. Εγώ πονάω, έχω αρρωστήσει 12 μήνες τώρα. Σε φιλώ και σε μέσα στις προσευχές μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη τη φίλη. Είναι καλή ιδέα που κάναμε και ένα βίντεο που ήρθε μια κουβέντα αγαπητική. Και συνήθως δίνουμε περισσότερη έμφαση στις αρνητικές κουβέντες που προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτές. Και δεν δίνουμε τόση έμφαση όσο θα έπρεπε στις θετικές κουβέντες. Και είμαι σίγουρη και το νιώθω ότι δεν είναι καθόλου κολακευτικά τα λόγια που γράφει η φίλη. Ίσα-ίσα ένιωσα μεγάλη ενσυναίσθηση προς εμένα μέσα από το γράμμα της. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για την αχαριστία και για την σφαλερή πεποίθηση που έχουμε
όσοι είμαστε empaths, empath είναι ο άνθρωπος που έχει μεγάλη ενσυναίσθηση και είναι πολύ δοτικός, ότι εάν δώσουμε πολλά σε κάποιον, αυτός θα μας πληρώσει με το νόμισμα της ευχαριστίας. Καταρχάς, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Δεν είναι όλες οι σχέσεις το ίδιο και η ψυχολογία δεν είναι μια θετική επιστήμη που λειτουργεί με μια φόρμουλα η οποία δουλεύει το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, η κάθε σχέση είναι διαφορετική, η κάθε χρονική στιγμή είναι διαφορετική, η κάθε συγκυρία είναι διαφορετική. Αυτό για το οποίο μπορώ να μιλήσω όμως με αρκετή γνώση λόγω της πείρας μου ως ιδιώτης ψυχολόγος για 20 χρόνια και λόγω του σπουδών μου και λόγω της καθημερινής τριβής που έχω μαζί σας μέσα από τις επικοινωνίες που έχουμε και εδώ στο YouTube και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και άνδρες και γυναίκες οι οποίοι έρχονται μετά από μια σχέση, δυο σχέσεις, τρεις σχέσεις να πούν, να διαπιστώσουν ότι έχω δώσει τα πάντα, έχω δώσει ψυχή και έχω πάρει πίκρα, έχω δοθεί και έχω φάει προδοσία, έχω δώσει και έχω πάρει αχαριστία. Και να υπάρχει αυτή η ματέωση και αυτός ο μηδενισμός γύρω από την αξία, την ανθρώπινη αξία της ζωής που είναι της ερωτικής αγάπης και της σύνδεσης. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο όταν ήδη έχουμε κάποια αρνητικά βιώματα, να βγούμε έξω από αυτά τα βιώματα και να δούμε την κατάσταση πιο αντικειμενικά και πιο σφαιρικά, να δούμε και τις άλλες καταστάσεις γύρω μας. Έχω μία άποψη για αυτό το θέμα. Συμφωνώ μαζί σου ότι αν δεν δίνουμε, όσοι είμαστε empaths, όσοι έχουμε ψηλή ενσυναίσθηση ή όσοι είμαστε δοτικοί άνθρωποι, δεν θα είμαστε ο εαυτός μας. Συμφωνώ μαζί σου. Και το λέω έχοντας όλη τη συνέστηση του τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το δικό μου μέλλον, ότι δεν έχω καμία διάθεση στη ζωή μου να γίνω ένας άνθρωπος καχύποπτος, να γίνω ένας άνθρωπος αρνητικός προς την αγάπη, αρνητικός προς τους ανθρώπους, αρνητικός προς τους άνδρες, αρνητικός προς τον έρωτα. Δεν θέλω μία, δύο ή τρεις, δεν ξέρω πόσες έχει ο καθένας, εγώ ξέρω την τελευταία μου εμπειρία, δύσκολες εμπειρίες να με αλώσουν εμένα ως άνθρωπο και να με αλλάξουν, να με κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι. Έναν τρόπο ξέρω να αγαπώ, με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω να αγαπώ τους ανθρώπους που αγαπώ. Και αν στο μέλλον, όχι τώρα γιατί δεν είναι καιρός τώρα για κάτι τέτοιο, εάν στο μέλλον έρθει στη ζωή μου ένας άνθρωπος αξιαγάπητος, θα τον αγαπήσω πάλι με τον τρόπο που ξέρω να αγαπώ και όχι ξενέρωτα, και όχι κρατώντας πισινές, και όχι παίρνοντας προφυλάξεις, και όχι στήρα και συμφεροντολογικά. Σε ποια περίπτωση εκμεταλλεύονται οι άλλοι έναν δοτικό άνθρωπο? Στην περίπτωση που αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αντάξει της δοτικότητας του. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικά δοτικοί είναι η χαμηλή τους αυτοεκτίμηση, και το γεγονός ότι χωρίς να το αντιλαμβάνονται κάνουν ένα συγκεκριμένο παζάρεμα μέσα τους, του στυλ θα δώσω πολύ αγάπη, θα δώσω πολύ προσοχή, πολύ χρόνο, πολύ ενέργεια, πολλά πνευματικά, ψυχικά, υλικά αγαθά, ούτως ώστε να πάρω πίσω αγάπη. Δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Εάν δίνεις αγάπη και αν δίνεις αγαθά, πνευματικά, ψυχικά και υλικά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν να αγαπούν, δεν θα το εκτιμήσουν. Θα θεωρήσουν ότι είσαι μία βλάξ ή ένας βλάκας, θα θεωρήσουν ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν του κόβει και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Μιλάω γενικά, παιδιά, δεν μιλάω ειδικά. Okay. Δεν είναι εγγύηση για μια υγιή αγαπητική σχέση το να δίνουμε πολλά. Και επίσης δεν είναι εγγύηση για μια υγιή αγαπητική σχέση το να μην δίνουμε τίποτα, ούτως ώστε να μην πληγωθούμε. Αν δεν δίνουμε τίποτα, αν είμαστε εντελώς μαζεμένοι και κλεισμένοι στον εαυτό μας, τότε δεν θα δημιουργήσουμε ουσιαστικά ερωτική σχέση και θα βιώνουμε την ερωτική μοναξιά, την οποία την λέμε εμείς εδώ στο κανάλι, και ερωτική ερημιά. Τι γίνεται με την περίπτωση τη δική σου, που βιώνεις απώλεια, που είσαι ενοχλημένη επειδή έχει πάρει, από ό,τι κατάλαβα, έχει πάρει ο πρώην σου την απόφαση να χωρίσετε και δεν την έχεις πάρει εσύ, και πώς μπορείς να το ξεπεράσεις? Καταρχάς θα σου πω ότι
επειδή έχω βιώσει και χωρισμό από τον πρώτο μου γάμο που είχα πάρει εγώ την απόφαση και βιώνω τώρα αυτή τη συνθήκη που είναι διαφορετική, δεν έχει διαφορά κατά μένα, κατά τη δική μου πείρα. Δεν έχει σημασία αν εσύ έχεις πάρει την απόφαση ή αν ο άλλος έχει πάρει την απόφαση, γιατί αυτό που σε πονάει είναι ο θάνατος εντός αγωγικών της σχέσης. Και επίσης στην πορεία σε πονάνε πολύ και διάφορες διαπιστώσεις που κάνεις εκ των υστέρων για δικά σου λάθη. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι και πάρα πολύ ψυχοφέλιμο, δημιουργικό και λυτρωτικό. Να εστιαζόμαστε δηλαδή στο τι λάθη έχουμε κάνει εμείς πριν να ξεκινήσει η σχέση αυτή, κατά τη διάρκεια της σχέσης αυτής, προς το τέλος της σχέσης αυτής και ίσως και μετά το τέλος της σχέσης αυτής. Γιατί κουκλάρα μου, κανείς, μα κανείς, μα κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μας αγαπάει. Κανείς. Και δεν είναι καλή ιδέα να προσφέρουμε πράγματα στους άλλους, ούτως ώστε να μας αγαπήσουν. Δεν σε κατηγορώ ότι έχεις κάνει συνειδητά αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως η περίπτωση και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που τους ονομάζουμε και people pleasers εδώ. Μπορείς να φτιάξεις, να κάνεις Google search, YouTube search, να κάνεις ένα search στο κανάλι και να γράψεις people pleaser και το όνομα μου δίπλα και θα σου βγάλει το βίντεο, οι οποίοι βάζουν την ευχαρίστηση των άλλων πάνω από τη δική τους. Αν είσαι ένας people pleaser, αν είσαι ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο οποίος είσαι δοτικός υπερβολικά και ο οποίος έχει υψηλή ενσυναίσθηση σε βαθμό ποινικό θα έλεγα, σε βαθμό επικίνδυνο προς εσένα, δηλαδή σου λείπει η αυτοσυναίσθηση και έχεις μόνο ενσυναίσθηση, δηλαδή νοιάζεσαι μόνο για το πώς νιώθουν οι άλλοι και δεν κοιτάς καθόλου πώς νιώθεις εσύ και δεν διεκδικείς καθόλου τα δικαιώματά σου, δεν κοιτάζεις καθόλου τον εαυτό σου και δεν είσαι προσεκτικός ως προς εσένα. Είναι πολύ πιθανό σε αυτή την περίπτωση που λειτουργείς με τέτοιους τρόπους να προσελκύσεις κοντά σου ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν για καλές ευκαιρίες. Να βρουν κάποιον, να βρουν κάποιαν η οποία θα τους κάνει δώρα, θα τους φροντίζει, θα πολεμάει τις μάχες τους για αυτούς ίσως, θα τους προστατεύει, θα τους δίνει λεφτά, θα τους μαγειρεύει, θα τους σπιτώσει, θα. Η υπερβολική προσφορά, προτού διαπιστωθεί στην πράξη ότι είναι αξιόλογος ο δέχτης της προσφοράς ώστε να λάβει την προσφορά, δεν είναι καλή ιδέα. Δηλαδή αγαπάμε όταν διαπιστώσουμε ότι αξίζει να αγαπηθεί το πρόσωπο το οποίο αποφασίζουμε να αγαπήσουμε. Και ναι, αποφασίζουμε ποιο θα αγαπήσουμε. Δεν αποφασίζουμε ποιο θα μας ελκύσει ερωτικά. Μπορούν να μας ελκύσουν ερωτικά πάρα πολλοί άνθρωποι. Αποφασίζουμε ποια ερωτικά συναισθήματα θα τα αποδεχθούμε και θα τα καλλιεργήσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Άντλερ που το έλεγε αυτό. Ότι ο Άντλερ ήταν ένας από τους μαθητές του Φρόιτ και τους μετέπειτα ψυχολόγους μετά τον Φρόιτ που ανέπτυξαν την ψυχολογία στη συνέχεια. Ο Άντλερ έλεγε ότι το συναίσθημα είναι αυθόρμητο, έρχεται από μόνο του, δηλαδή μας ελκύει μια γυναίκα, μας ελκύει ένας άνδρας και μετά το μυαλό αποφασίζει εάν θα εμείνουμε σε αυτή την έλξη ή αν θα την αφήσουμε να φύγει. Άρα, για το μέλλον μας, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να επηρεαστεί γρήγορα από ερωτικά συναισθήματα. Και το έχω πει και άλλες φορές, όταν μένουμε πολύ καιρό μόνοι, όταν μένουμε, ξέρω εγώ, χρόνια χωρίς ερωτική σχέση και χωρίς φλερτ και χωρίς ερωτική ζωή, τότε είναι πολύ επικίνδυνο να πέσουμε με τα μούτρα όταν κάποιος μας ελκύσει πολύ ερωτικά και φαίνεται και σε πρώτη μορφή, σε αρχική μορφή, ότι wow, καλός είναι, καλή είναι. Δεν είναι η ερωτική πείνα και η συναισθηματική πείνα, δεν είναι καλή σύμβουλη στην επιλογή συντρόφου. Και το έχει γράψει πολύ σοφά και μια φίλη χρήστη στο κανάλι, ότι βάζουμε και τη λογική μας στην αρχή. Το έχει γράψει σε μένα και ήταν ένα σχόλιο πραγματικά πολύ αγαπητικό και σεβαστικό. Όχι μόνο δεν θύμωσα, αλλά χάρηκα και της έβαλα και καρδούλες. Και μου λέει: καλά είναι και τα συναισθήματα, αλλά βάζουμε και τη λογική μας λίγο στην αρχή. Και της είπα: έχεις απολύτω δίκιο, γιατί φυσικά και έχει. Λοιπόν, εσύ έχεις κολλήσει τώρα. Έχεις φάει κόλλημα μετά χωρισμό. Δηλαδή δεν χωνεύεις την απώλεια της επένδυσης που έχεις κάνει, η οποία επένδυση υποθέτω ότι είναι σίγουρα ψυχολογική, ψυχική επένδυση, συναισθηματική επένδυση, ίσως και οικονομική επένδυση και επένδυση του χρόνου σου κλπ. Θέλεις ψυχολόγο, φιλανάδα.
ένα χρόνο μετά να είσαι στα πατώματα, θέλεις ψυχολόγο. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία. Τώρα. Όχι χθες, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, χθες. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις τι έχει συμβεί και να βοηθηθείς να ξεπεράσεις την κατάσταση στην οποία έχεις βαλτώσει, που είναι πολύ πιθανόν, εάν σε δει και κάποιος ψυχίατρος, να σου κάνει και διάγνωση κατάθλιψης. Δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση εγώ από ένα mail. Είναι φυσιολογικό να πενθούμε ένα χωρισμό, αλλά ένα χρόνο μετά να είμαστε σαν να εκείνη η πρώτη μέρα και να είμαστε σαν να και έχουμε μαυρίσει, να είμαστε μεταφορικά με το πρόσωπο μαυρισμένο από τις μπουνιές, δεν είναι normal πράγμα. Σημαίνει ότι κάτι κάνεις μέσα σου, στις συζητήσεις που κάνεις με τον εαυτό σου και επαναλαμβάνεις το τραύμα το οποίο το βιώνεις συνέχεια. Το επαναβιώνεις. Δεν έχω περισσότερα να πω. Γενικά θέλω να πω ότι δεν είναι καλή ιδέα να γίνουμε εμείς άνθρωποι ή να μην είμαστε δοτικοί, αλλά να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή ποιου ή ποιας θα δώσουμε. Και δεν παίρνουμε αχαριστία πάντοτε όταν δίνουμε πολλά. Όταν δίνουμε πολλά σε αναξιαγάπητους ανθρώπους ή συμφεροντολόγους ανθρώπους, τότε θα πάρουμε αχαριστία. Όταν δίνουμε πολλά σε αξιαγάπητους ανθρώπους που έχουμε ισότιμες και ανταποδοτικές σχέσεις, δίνουμε πολλά, παίρνουμε πολλά. Είναι απλά τα πράγματα, αλλά τόσο δύσκολο να τα επιτύχουμε. Σας υπενθυμίσω ότι το επόμενο βιβλίο που θα γράψω έχει σχέση με αυτό το θέμα. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.